Σταύρος Τζίμας, δημοσιογράφος και τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Κύριε Τζίμα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Με πυκνή αρθρογραφία, το τελευταίο διάστημα έχετε εστιάσει στην επικείμενη επίσκεψη Ερντογάν που θα έχουμε στις 7 Δεκεμβρίου, προκειμένου να παραστεί στη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας που θα γίνει στην Αθήνα, και έχετε εστιάσει σε δύο θέματα στα τελευταία σας άρθρα. Το ένα είναι το σημείο που ο αρχικός σχεδιασμός ήταν στην Αθήνα και τελικά στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, και τελικά θα γίνει στην Αθήνα. Και το δεύτερο είναι ο χρόνος. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το σημείο. Γιατί πιστεύετε ότι άλλαξε το σημείο και πόσο καλό ή κακό είναι αυτό? Κοιτάξτε, είναι κακό για την πόλη κατά την άποψή μου, διότι τέτοιου είδους γεγονότα οπωσδήποτε πολλαπλασιάζουν την ακτινοβολία της διεθνώς. Και με δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη διεκδικεί και είναι σε τροχιά τέτοια να γίνει κάποια στιγμή το κέντρο το επίκεντρο των Βαλκανίων και από ελληνικής πλευράς να γίνει το εφαλτήριο εκτόξευσης της ελληνικής επιρροής στα Βαλκάνια, οπωσδήποτε ένα τέτοιο γεγονός ήταν πάρα πολύ σημαντικό και θα συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο αρχικός, οι συζητήσεις μάλλον και οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι έγινε προσπάθεια να κατέβει στην Αθήνα, γιατί μαζί με τον Ερντογάν θα έρθουν 300 άτομα περίπου, υπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες και διπλωμάτες, και ήθελαν να αποφύγουν την επίσκεψη του Ερντογάν στη Θράκη, κάτι όμως που, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα γίνει. Θα έχουμε επίσκεψη στη Θράκη. Κοιτάξτε, παραδοσιακά όσον αφορά την επίσκεψη στη Θράκη, αν δεν πάει ο Ερντογάν στη Θράκη, αν δεν επισκεφτεί, δεν περάσει από τη Θράκη, θα είναι πολιτικό γεγονός, διπλωματικό γεγονός, το οποίο θα συζητηθεί. Για ποιο λόγο? Δεδομένου ότι κάθε φορά που έρχεται στην Ελλάδα ο Ερντογάν θα πάει στη Θράκη. Θα κάνει μια περαντζάδα, ας μου επιτραπεί η Αθήνα, από τη Θράκη για τους δικούς τους, για ευνόητους σκοπούς, για να το εργαλειοποιήσει και στο εσωτερικό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν δεν πάει λοιπόν, θα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να δούμε πώς θα διαβαστεί. Ένα. Δεύτερον, οι πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν λένε ότι θα πάει, αλλά δεν λένε και ότι δεν θα πάει. Στη Θράκη πάντως είμαι σε θέση να γνωρίζω, στη μουσουλμανική μειονότητα ετοιμάζονται να τον υποδεχτούν. Και μάλιστα είναι η μέρα Παρασκευή, που είναι η μέρα της προσευχής, θα έχει ένα λόγο παραπάνω να συμπροσευχηθεί μαζί με τους ομόθρησκούς του σε κάποιο κεντρικό τζαμί και να δει και κάποιους παράγοντες, και κυρίως να στείλει το μήνυμα αυτό που προσπαθεί να μεταδώσει τον τελευταίο καιρό, ότι η Τουρκία είναι η μήτρα όλων των μουσουλμάνων της περιοχής και της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Είδαμε μόλις χθες, μιλούσε για τη Βοσνία Ζεγοβίνη, για τα Βαλκάνια, πριν από λίγες μέρες είχε μιλήσει και για τη Θράκη. Άρα λοιπόν θα είναι γεγονός αν δεν πάει. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα πάει, θα περάσει από τη Θράκη. Τώρα το τι θα πει εκεί και πώς θα συμπεριφερθεί εξαρτάται και από το τι θα γίνει στην Αθήνα. Για την ιστορία να πούμε ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που έρχεται ο Ερντογάν και έχει επισκεφτεί και τις τρεις φορές στην Θράκη. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Είχε έρθει και το 2017 με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, είχε έρθει και το 2004 με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το ερώτημα είναι το εξής. Βλέπετε διαφορά σε αυτή την επίσκεψη μεταξύ των προηγουμένων από τη στιγμή που ο Ερντογάν, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τη στάση που κράτησε στα γεγονότα της Γάζας, διεκδικεί ρόλο ισχυρού παίχτη στην περιοχή? Κοιτάξτε, ο Ερντογάν δεν πρόκειται να αποστεί από την γενική στρατηγική που έχει και από τις γενικές θέσεις, τις οποίες αυτός αποκαλεί οραματικές, περί γαλάζιας πατρίδας, περί καρδιάς των συνόρων κτλ. Περί αδερφών των οποίων ανά τον πλανήτη θα τους βοηθήσει. Δεν πρόκειται να αποστεί αυτό. Υποθέτω όμως ότι θα κρατήσει κάπως πιο χαμηλούς τους τόνους, γιατί είναι και το κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτή την εποχή, ας το πούμε έτσι,
ήρεμο ή αλλιώς μη ταραγμένο το κλίμα, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή την τακτική θα ακολουθήσει και στην Αθήνα, με την έννοια ότι δεν θα ακουμπήσουν τα θέματα τα βασικά, τα πιο σημαντικά θέματα, γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οπότε θα τα αφήσουν στην άκρη και θα πάνε σε θέματα στα χαμηλής πολιτικής, έτσι ώστε να υπάρξει ένα καλό κλίμα. Το έχει ανάγκη και ο ίδιος ο Ερντογάν αυτή την εποχή, γιατί είναι ανοιχτός από πολλές πλευρές, είναι σε κόντρα μεγάλη με τη Δύση, με την Αμερική, χάλασε το κλίμα με τη Γερμανία, υπάρχει ένα κλίμα εναντίον του σε όλη τη Δύση, και δεν θα θελήσει να το επιβαρύνει με κάποιες συμπεριφορές και γύροντας αξιώσεις ή συμπεριφερόμενος μάλλον όπως συμπεριφέρθηκε στη Γερμανία και στην Αθήνα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα την τεινάξει στον αέρα, αν και ο Ερντογάν είναι απρόβλεπτος. Από αυτά τα δύο τελευταία που είπατε θέλω να καταπιαστώ και να σας ρωτήσω το εξής. Όπως αναφέρατε, έκανε ένα μεγάλο σοου μπροστά στις κάμερες και μπροστά στον καγκελάριο Σόλτς, ο πρόεδρος Ερντογάν, και ο Σόλτς ήταν παγωμένος, δεν αντέδρασε σχεδόν καθόλου. Για το χρόνο τώρα, επειδή συμβαίνει όλο, έχουμε όλο αυτό, όλα αυτά τα γεγονότα που είναι κατά συρροή, που δημιουργούν την αντίθεση με τη Δύση, ήταν χρόνος για να έρθει τώρα από τη στιγμή που έχει φάει μπλοκ από παντού? Ένα. Και δύο, είναι προετοιμασμένος, η εκτίμησή σας και η πληροφορία σας, είναι προετοιμασμένος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επειδή το αναφέρατε και επειδή υπάρχει μια συζήτηση πάνω σε αυτό, αν αρχίσει να μιλάει, επειδή είναι απρόβλεπτος για σύνορα καρδιάς και γαλάζιας πατρίδας και η ελληνική διπλωματία εν γέννη να αντιδράσει? Ας αρχίσουμε από το δεύτερο. Έχω την αίσθηση και από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ ότι ο Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να του τα πει στα ίσα σε περίπτωση που ανοίξει τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν πρόκειται δηλαδή να κάνει μπρος-πίσω σε τέτοιου είδους ζητήματα. Θα εισπράξει αυτό το οποίο θα του αρμόζει σε περίπτωση που αρχίσει να επαναλαμβάνει και μέσα στην Αθήνα διάφορου τέτοιου είδους ζητήματα. Έχω την εντύπωση, και πολιτικά διαβάζοντας τα πράγματα αλλά και κάποιες πληροφορίες από την Αθήνα, από το Μαξίμου, λένε αυτό το πράγμα, ότι δεν θα διστάσει να του την πει κοινώς του Ερντογάν. Ως προς το πρώτο, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει ως πρώτη προτεραιότητα αυτό που τον καίει τούτη τη στιγμή. Δεν είναι ούτε η γαλάζια πατρίδα στα Βαλκάνια, ούτε αν θα πάρει τα F-16 από την Αμερική κτλ. Αυτό που τον καίει είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα, η επόμενη μέρα της λήξης του πολέμου, όταν θα καθίσουν μετά όλοι οι μεγάλοι για να βρούνε μια φόρμουλα ειρήνευσης και κυριαρχίας και διοίκησης της Γάζα για το νέο καθεστώς, μα θα έχει εγγυήσεις, μα ποιοι θα είναι οι παίχτες. Θέλει η Τουρκία να είναι μέσα, να έχει το πόδι και με αυτόν τον τρόπο στο Παλαιστινιακό, είτε ως εγγυητής είτε με κάποια άλλη μορφή. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, είναι κατά την γνώμη πολλών αναλυτών και σοβαρών. Κάτι τέτοιο πρέπει να αποκλειστεί, πρώτον διότι δεν το επιθυμούν οι Άραβες, ο αραβικός κόσμος δεν θέλει τον Ερντογάν όχι μόνο ως ηγέτη του, αλλά και κυρίως να έχει να εγκατασταθεί, να κάτσει σταυροπόδι στην Παλαιστίνη. Οι Άραβες, και δεύτερον βεβαίως οι Δυτικοί, δεν θα του δώσουν αυτό το δικαίωμα. Και γι' αυτό ανεβάζει τους τόνους διεκδικώντας μία τέτοια θέση στη νέα πραγματικότητα που πάει να διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι που τον καίει. Και γι' αυτό βάζει όλα τα όπλα πάνω στο τραπέζι, μα λέγεται μεταναστευτικό, μα λέγεται αντιδυτική ρητορική, έτσι ώστε να συσπυρώσει τους πανταχού
μουσουλμάνους, να τους εργαλειοποιήσει, να τους φέρει κοντά του, να τους χρησιμοποιήσει σαν όπλο στη νέα διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή δεν τον καίνε ούτε τα ελληνοτουρκικά, αλλά ούτε και τα υπόλοιπα, τα ευρωτουρκικά. Τον καίνει αυτό το πράγμα. Επειδή είπατε ότι θα βάλει θέματα χαμηλής πολιτικής, δύο από αυτά που έχω κρατήσει και θέλω να μου τα σχολιάσετε είναι τα εξής. Έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει μια διευκόλυνση παροχής βίζας για κάποιες ώρες, 72 τον αριθμό, σε Τούρκους που να μπορούν να επισκέπτονται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και θέλω να μου πείτε τι κινδύνους μπορεί να ενέχει αυτό όταν υπάρχουν και πολλά μέλη της Χαμάς που δραστηριοποιούνται μέσα στην Τουρκία και είναι Τούρκοι πολίτες. Ένα. Δύο. Στο προσφυγικό είπαν ότι θα κάνουν μια συνεργασία και ενδέχεται να έχουμε αποστολές του Τούρκου αξιωματούχου σε ελληνικά νησιά και του Έλληνα στην Σμύρνη. Αν αυτό... Το δεύτερο μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα ουσίας στο μεταναστευτικό, στις ροές. Κοιτάξτε, δηλαδή. Αυτά είναι χαμηλής έντασης ζητήματα, μικροδιευθετήσεις που μπορεί και κινήσεις που μπορεί να βελτιώσουν κάπως το κλίμα. Το μεταναστευτικό ζήτημα ως εργαλείο της Τουρκίας, ως όπλο της Τουρκίας απέναντι στη Δύση είναι και θα παραμείνει. Ο Ερντογάν θα έχει ένα από τα εργαλεία για να εκβιάσει την Δύση, θα είναι. Τώρα αν θα μπορούν να περνάνε πράκτορες και τα λοιπά, αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει ποτέ κανένας. Και το που δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία, μπαίνω βγαίνω αρκεί να σας πω ότι πριν από μία εβδομάδα ήμουν στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, και η πόλη ήταν πλημμυρισμένη από Τούρκους οι οποίοι έρχονται τα Σαββατοκύριακα για να διασκεδάσουν την περιοχή. Όταν μιλάω ήταν πλημμυρίδα, όχι 10 και 100 και 200. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν, όπως μπαινοβγαίνουν και οι δικοί μας στο σύνολο και κάνουν ψώνια κτλ. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι το βασικό πρόβλημα. Σημασία έχει τώρα πάνε να γίνουν κάποια δειλά βήματα και ως τέτοια πρέπει να τα δούμε. Ας μην καλλιεργούμε μεγάλες προσδοκίες για αυτήν την συνάντηση. Έχει σημασία όμως ως προς το κλίμα και κυρίως ως προς τη συμπεριφορά του Ερντογάν μέσα στην Ελλάδα. Έχετε πληροφορίες ή κάποια ενημέρωση για το αν υπάρξουν κινητοποιήσεις και αντιδράσεις από φορείς, κοινωνικές ομάδες, λογικότητες με την επίσκεψη του Ερντογάν? Γιατί με τη Χαμάς είδαμε ότι περισσεύωσαν. Υπάρχουν, φαντάζομαι, στην Αθήνα υπάρχει μια κινητικότητα. Τώρα υπήρχε μια κινητικότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη για να γίνουν κάποιες συγκεντρώσεις, κάποιες πορείες, να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες κυρίως θα γινόταν από κύκλους της ακραίας ενορίας, της δεξιάς ενορίας, και είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε, ότι ένας από τους λόγους που ενδεχομένως να μην ήρθε ο Ερντογάν εδώ στην πόλη ήταν να μην υπάρχουν τέτοιες και τέτοιου είδους αντιδράσεις από εδώ στο τοπικό επίπεδο, που η ακροδεξιά είναι ανεβασμένη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και να το εργαλειοποιήσουν, να το κεφαλαιοποιήσουν τα διάφορα κόμματα της ακραίας δεξιάς ως μια μορφή αντίστασης, ότι αυτοί θα μου κάνουν αντίσταση στον Ερντογάν. Ύστερα είναι το κλίμα στην πόλη, για να σας μεταφέρω και όλα σε ένα κλίμα, δεν ήταν καθόλου καλό για τον Ερντογάν. Γιατί είναι οι δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα για τη Θεσσαλονίκη, ότι μέσα στα σχέδια είναι, στο όραμά του είναι και η Θεσσαλονίκη, η επιστροφή στη γαλάζια πατρίδα, έχει δημιουργηθεί οπωσδήποτε ένα κλίμα δυσφορίας, και εργαζόταν ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να επισκεφτεί και το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, γιατί συμπληρώνουν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του τουρκικού κράτους τον Κεμάλ Ατατούρκ. Θα έπρεπε να μετακινηθεί μέσα στην πόλη. Υπήρχαν αντιδράσεις, ενδεχομένως να υπήρχαν διαδηλώσεις, αλλά κυρίως έτσι που είναι η πόλη σήμερα ασφυκτικά, που ασφυκτιά και με το νέο το flyover, το περιφερειακό που θέλουν να φτιάξουν, έχει διοχετευτεί η κυκλοφορία όλη μέσα στην πόλη, η πόλη Βονγκάη, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση όμως και σε αυτό το γεγονός, στον τομέα, αποκαλύπτεται ότι η Θεσσαλονίκη υστερεί πολύ και σε υποδομές
σε σχέση με τη φιλοδοξία να καταστεί κάποια στιγμή ένα μεγάλο διεθνές κέντρο το οποίο θα επηρεάζει τις καταστάσεις στα Βαλκάνια. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι αυτό το έχετε τονίσει στην αρθρογραφία σας το τελευταίο διάστημα, ότι οποιαδήποτε αντίδραση γίνεται πατριωτικού χαρακτήρα, γιατί το να βγει κάποιος και να αντιδράσει για την επίσκεψη Ερντογάν, σύμφωνα με αυτά που έχει πει από το Θαρθό νύχτα, θα στείλω πυράβλους και τις αξιώσεις που έχει περί συνόρων καρδιάς και γαλάζιας πατρίδας, σας ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βγαίνει και το καρπώνεται μόνο η ακροδεξιά, ενώ υπάρχει ο δημοκρατικός πατριωτισμός που θα μπορούσε να αντιδράσει? Εντάξει, υπάρχει ο πατριωτικός και δημοκρατικός πατριωτισμός, ο οποίος θα εκδηλωθεί και εκδηλώνεται και εκδηλώθηκε ιστορικά τις κατάλληλες στιγμές. Τώρα το να επενδύουμε κάθε μέρα σε μια πλειοδοσία ποιος είναι περισσότερο πατριώτης, αυτό θα φανεί στην πράξη στο πεδίο. Δεν είναι με το ποιος φωνάς περισσότερο, δεν σημαίνει ότι είναι περισσότερο πατριώτης. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Επειδή ειδικεύεστε στα θέματα των Βαλκανίων, θέλω να μου πείτε αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή μπορεί να αγγίξει το θυμικό του Ισλάμ, που είναι πολύ ισχυρό, ας πούμε, στο Κόσοβο, στη Βοσνία και σε κάποια άλλα σημεία στα Βαλκάνια, στην Αλβανία, ξέρω εγώ. Αν μπορεί να αγγίξει το θυμικό και να πυροδοτήσει εκρήξεις στην περιοχή. Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή και επίκαιρη, κύριε συνάδελφε. Έχω την αίσθηση ότι ακουμπάει τις ψυχές τους, αλλά οι Βαλκάνοι, οι μουσουλμάνοι, δεν είναι στραμμένοι, δεν έχουν στραμμένο το μέτωπο προς την Τουρκία και προς τη Μέση Ανατολή, προς τις κοινωνίες και προς το μοντέλο διοίκησης και άσκησης εξουσίας και στο μοντέλο οργάνωσης των κοινωνιών. Κοιτάζουν πολύ περισσότερο προς τη Δύση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοιου είδους ριζοσπαστικοποίηση που να λάβει ενεργή μορφή κατά κάποιο τρόπο. Δεν το βλέπω. Υπάρχει πραγματικά. Φλογίζει τις ψυχές, γιατί τι συμβαίνει με τους αδερφούς μας μουσουλμάνους που κτλ. Ακούνε, έχουν τα κανάλια στραμμένα προς την Τουρκία, τα πιάτα, τα λεγόμενα των τηλεοράσεων, αλλά δεν βλέπω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους αντιδράσεις να υπάρξουν, να πυροδοτήσουν αυτό που και εσύ πολύ σωστά επισήμανες, κάποιες, να πυροδοτήσει αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κάποιες ενεργές αντιδράσεις στα Βαλκάνια. Ωραία. Και κύριε Τζίμας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά και να τα ξαναπούμε σίγουρα πολύ σύντομα. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.